Τάρτα με ακτινίδια. Για τη συνταγή θα χρειαστείτε 1,5 φλιτζάνι αλεύρι, μισό κουταλάκι του γλυκού baking powder, μία πρέζα αλάτι, μία κουταλιά ζάχαρη, ένα κρόκο αυγού, 4 κουταλιές της σούπας γάλα, 6 κουταλιές της σούπας βούτυρο κρύο σε κομματάκια. Για τη γέμιση θα χρειαστείτε 4 φλιτζάνια ρικότα, μισό φλιτζάνι ενδοκάριδο, μισό φλιτζάνι ζάχαρη, μία κουταλιά της σούπας corn flour, ένα φλιτζάνι κρέμα γάλακτος, 2 κρόκους αυγών, ένα αυγό ολόκληρο, 2 κουταλιές της σούπας μέλι. Λοιπόν, μετά το χορευτικό του Θανάση. Ωραία. Εδώ μ' αρέσει, εδώ άκουα. Ναι. Να σου πω, χωρίς πλάκα τώρα. Όταν μαγειρεύεις δεν τραγουδάς. Δεν χορεύεις. Αποκλείεται, δεν το πιστεύω δηλαδή. Όχι, έχει δίκιο. Και τραγουδά και χορεύω. Αυτό κάνω και τώρα, παιδί. Ειδικά από σένα που είσαι και σκερτσόζα, ας πούμε, και μπριόζα. Όπα! Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Σκερτσόζα και μπριόζα. Γιατί δεν είσαι σκερτσόζα και μπριόζα. Βεβαίως. Δίνα Νικολάου, δείξε τον πραγματικό σου εαυτό επιτέλους στο ελληνικό κοινό. Λοιπόν, πάμε να σας δείξω τώρα την τάρτα. Γιατί η τάρτα θα κάνουμε και τη ζύμη. Δεν θέλω τεμπελιές. Πάρουμε έτοιμη τσίμη. Όχι, γιατί είναι πάρα πολύ εύκολη. Θα την κάνουμε εδώ, να δείτε τι ωραία που θα γίνει. Αλευράκι για όλες τις χρήσεις. Θα το κοσκινήσετε έτσι με το κοσκινάκι για να πέσει ανάλαφρο, να γίνει ωραία. Η πατ, η ζύμη δηλαδή. Ξεκινήσω και... εγώ από εδώ. Α, θα... ναι, θες. Ό,τι θες εσύ. Λέω να οργανωθούμε, να βάλω πρώτα τα υλικά για τη ζύμη. Όση ώρα εγώ ζυμώνω, μετά θα σου λέω ένα-ένα τα υλικά να φτιάχνουμε τη γέμιση. Ό,τι θες. Είσαι, το είπα καλά. Κουμάντου εδώ κάνω εγώ, ό,τι πεις εσύ. Πραγματικά, τι θες. Λοιπόν, έχουμε βάλει, κοσκινήσαμε το αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Θα βάλουμε baking powder. Θα βάλουμε ζάχαρη. Γίνεται λίγο γλυκιά αυτή η ζύμη, σαν μπισκότο γίνεται. Πολύ εύκολη, πάντα πετυχαίνει. Δεν θέλω να έχετε κανένα άγχος. Νομίζω θα έλεγε σαν εμένα. Ξέρεις τι θα κάνω. Ναι. Θα σου αφήσω εδώ λίγο βουτυράκι για να βάλεις στην ταρτιέρα. Ή με το πινέλο ή γάντι, όπως θέλεις. Και το υπόλοιπο θα το βάλω εδώ εγώ για να αρχίσω να φτιάχνω τη ζύμη. Έτσι. Θυμάστε, τα έχουμε πει αυτά. Είναι μια βάση για μια ζύμη σαν μπλε. Το οποίο σημαίνει ότι είναι σαν μπισκότο αυτή θα γίνει στην αρχή. Τα ενώνετε αυτά. Να βραχεί από την υγρασία, από το λίπος του από το βούτυρο ή τη μαργαρίνη αν χρησιμοποιήσετε, όλο το αλεύρι. Έτσι, απλά, απλούστατο. Θανάση μου, πάρε λίγο. Πρόσεξε με λίγο, Τινάκη. Ναι. Δώσε λίγο, Κωστάκη, να δεις τι ωραία θα το κάνεις με ρυθμό. Πάμε. Έλα. Τι θες να κάνω. Κάνε και την κίνηση αυτή. Κανονικά να έχεις και τα δύο χέρια. Καλά, άμα είναι να χορέψω, ξέρω το. Το κάνω πολύ καλά, μην το συζητάς. Μα αφού σου είπα, είσαι και σκερτσόζα και μπριόζα. Ναι, βάλε και τα αυγό το τώρα. Βάλα αυτό. Βάλε το ένα αυγό εδώ. Πού, εκεί πέρα. Στη σκερτσόζα. Σε σένα. Ναι, ωραία. Σε μένα. Ωραία. Ένα αυγουλάκι, ολόκληρο το αυγό, Ωραία. Εδώ, έτσι το ενώνεται. Ωραιότατο. Δίπλα, εκεί, έχω λίγο γάλα. Το γάλα. Εδώ. Αυτό είναι πολύ, είναι για κρέμα. Σένα. Ναι. Εδώ θα το βάλω. Αυτό είναι άλλο γάλα, αυτό είναι φρέσκο, αυτό είναι βαπορέ. Καλά, δεν είναι όλα ίδια, είναι βάλτε εδώ. Μην το βάλει όλο. Αυτό. Είναι όλα ίδια, δικιά μου τίνα. Λοιπόν, γιατί με παραπλάνε. Εγώ δουλεύω τώρα για λίγο εδώ την ζύμη, τη βάση δηλαδή για την τάρτα. Και σε δύο λεπτά που θα είναι να ανοίξω τη ζύμη, θα βάλω και λίγο αλεύρι ακόμα για να μην κολλάει. Εν τω μεταξύ. Ωραία. Πάμε δίπλα στο Θανάση που θα φτιάξει τη γέμιση με ρικότα. Ωραία. Μπορείτε να βάλετε και ανθότυρο. Ρικότα αγαπημένη, πάρα πολύ. Η ρικότα όμως είναι πολύ ωραίο τυρί και ταιριάζει πάρα πολύ ωραία εδώ με τα ακτινίδια και τη γέμιση που θα κάνουμε. Είναι πιο ελαφριά από το μίξερ. Ρικότα, δεν είναι. Από τον ανθότυρο, όχι. Λίγο πιο βαριά, ναι. Είναι πιο, έχει πιο πολλά λιπέρα. Ωραία. Λοιπόν, τη ρικότα μέσα στο μίξερ. Μαζί με τους δύο κρόκους των αυγών και το ένα αυγό το ολόκληρο. Θα κάνεις μαντάρα. Όχι, καθόλου. Ωραία. Α, δεν σας είπα ότι στη γέμιση αυτής της τάρτας έχει ενδοκάριδο. Το πόσο ωραία πάει το ενδοκάριδο με τα ακτινίδια, δεν σας λέω τίποτα. Λοιπόν, βάζω ζάχαρη και τι άλλο. Βάζεις ζάχαρη.
Βάζεις τα δύο αυγά, τους κρόκους. Ωραία. Βάζεις το ένα αυγό το ολόκληρο, με χορευτικές κινήσεις, ξέρεις εσύ, όπως πρέπει. Όπα. Έχει παγώσιμο, το είχαμε ετοιμάσει στο ψυγείο. Το ζάλισαμε τα τέτοια. Έμα, τόσο πολύ. Και το ολόκληρο το ένα. Και το ολόκληρο το αυγό. Ωραία. Όλα τα δουλεύετε στο μίξερ. Παίρνω εγώ λίγο και λίγο αλευράκι από εδώ να αρχίσω να ξεκολλάω τη ζύμη. Πώς πας? Αυτό ήταν. Δεν θέλω να μου το ζυμώσετε πολύ. Τέλεια. Τώρα θα σας δείξω πώς ανοίγει. Θα κάνει πρώτα. Θα βάλουμε την κρέμα του Θανάση να αρχίσει να. Δεν βάζω τίποτα άλλο τώρα. Περίμενε, περίμενε. Για την λοιπόν, ώρα. Για την ώρα. Baking powder, όχι, θα βάλει. Α, το baking powder. Όχι, corn flour είναι, συγγνώμη. Corn flour θα βάλει και αυτό εδώ πέρα την κρέμα γάλακτο. Κατευθείαν λοιπόν, ή να την προσθέσουμε. Όχι, όχι, βάζω κατευθείαν. Επαναλαμβάνω. Έβαλε ο Θανάσης για τη γέμιση. Τη ρικότα, τα αυγά, του δύο κρόκου και το ένα ολόκληρο. Έβαλε την κρέμα γάλακτο. Corn flour. Αυτά. Βάλαμε τίποτα άλλο, Θανάση. Πούντο. Πούντος. Κοίταξε, η χορευτική τέχνη του Θανάση, αυτό είναι για πολύ. Να δείτε τι ωραία θα γίνει σήμερα αυτή η τάρτα. Κάτσε να δεις. Έτσι, παιδιά, θέλει θετική ενέργεια. Θέλει αγάπη, θέλει αγάπη. Θέλει θετική ενέργεια. Καταρχάς δεν θέλει γκρίνια, δεν θέλει μιζέρια. Του στείλει τι τώρα πάλι θα μαγειρέψω. Άμα είστε έτσι, δε, άστο καλύτερα. Ναι, τώρα σκέψου να έχει πάρει μια γυναίκα. Ναι. Η οποία τώρα κάθεται με τη φίλη τη, κάνει αυτή τη δουλειά που κάνει εσύ. Πίνει καφέ η άλλη στη γωνία, πίνει ναι. Ελληνικό καφέ. Και τι λέει, Ντίνα. Τι λέει. Αχ, μέσκασε, μωρέ! Τα. Τι έχει πάθει σήμερα, ρε παιδί. Τι έχω πάθει. Εγώ τι έχω πάθει. Τι έχεις πάθει σήμερα. Πρέπει να τελειώσουμε ποτέ. Ντάξει, δεν θα δείξουμε ποτέ κανένα γλυκό. Δεν θα δείξουμε τίποτα εμείς εδώ. Ξεκινάει. Τέλεια. Πολύ ωραία. Λοιπόν, κοιτάξτε λοιπόν, τώρα να δείτε αυτά. Τι θα κάνουμε. Θέλω δύο λεπτά πριν πάμε για διάλειμμα, θέλω να το δείτε αυτό. Γιατί στο τέλος μετά. Την κρέμα που κάνει ο Θανάσης, θα το αφήσετε αυτό να χτυπεί, να ομογενοποιηθεί, ωραία. Στην κρέμα που κάνει ο Θανάσης θα προσθέσουμε και το ενδοκάριδο στο τέλος, έτσι. Λοιπόν, αυτό θα το βάλουμε εδώ. Θα βάλουμε και ένα δεύτερο από πάνω. Ωραία. Πού είναι το ψαλίδι, μωρέ. Είμαι η Ντίνα Νικολάου και δουλεύω πολύ ψαλίδι και χρησιμοποιώ πολύ ψαλίδι στην κουζίνα. Δουλεύω πολύ ψαλίδι. Το λέω, αλλά δεν το. Το ξεχνάω που και που. Λοιπόν, κοιτάξτε πόσο εύκολα, για να μην μου βάλετε παραπάνω αλεύρι, γιατί αν βάλετε παραπάνω αλεύρι στη ζύμη για να το ανοίξετε, για να ανοίξετε το φύλλο αυτό, δεν θα γίνει σαν μπισκότο και δεν το θέλουμε αυτό. Εδώ, με δύο αντικολλητικά χαρτιά κουζίνας, θα γίνει η καλύτερη δουλειά. Το ανοίγετε αυτό έτσι, όπως σκεφτείτε ότι ανάλογα με το σκεύος που έχετε, να σας το κόψω αυτό για να με βλέπετε καλά. Σκεφτείτε ότι το σχήμα θα πρέπει να είναι ανάλογα με το σκεύος που έχετε. Εμείς σήμερα έχουμε μια ταρτιέρα που έχει διάμετρο 22 εκατοστά. Το ανοίγετε αυτό έτσι. Τι κάνεις με την Άκη τώρα εδώ πέρα, γιατί μου ταλαιπωρείς. Γιατί μου εσύ πώς πας με την κρέμα, δεν ταλαιπωρούμε παιδί μου. Εγώ τελείωσε η κρέμα, πάει. Είδατε τι είχαμε κάνει με τη ζύμη, απλά αναποδογύρισα με το... Έβγαλα το κάτω, πώς το λένε, αντικολλητικό χαρτί, δεν και τα λόγια μου. Το βάλαμε πάνω, βγάζουμε. Δεν είναι τίποτα, κανένα σουντόκου να λύνεις. Και το άλλο. Λοιπόν, ό,τι μένει εδώ... Θανασάκη μου, δύο λεπτά τώρα να τελειώσουμε. Δεν σας πειράζει καθόλου, δεν θα το κόψετε. Θα το βάλετε μέσα. Και θα κάνετε αυτό το πράγμα. Γιατί, να σας πω γιατί. Γιατί εδώ είχαμε βουτυρώσει τη φόρμα ναι, όπως πρέπει. Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Και στα πλαϊνά. Μπράβο. Είναι ναι, πολύ ναι. Σημαντικό γιατί στα πλαϊνά πρέπει να έχει πιο πολύ μπισκότο. Ναι, κανονικά. Για να φουσκώσει ωραία, γιατί φουσκώνει λίγο η ζύμη αυτή. Τώρα, βέβαια, αν σας πέσει πολύ η ζύμη και δεν το καταφέρετε να το ανοίξετε στις διαστάσεις που θέλετε, θα πάρετε ένα μαχαιράκι. Έτσι. Έχω πάρει και έτσι μούχα, μην ανησυχείς. Έτσι και θα το κόψετε. Κόβετε πάρα πολύ. Κοιτάξτε πώς κόβετε. Δεν έχει θέμα κανένα. Λοιπόν. Θανάση. Το γνωστό, ναι, ναι, ξέρω, ξέρω, ξέρω. Ξέρεις, αυτό, το γνωστό. Μπράβο. Ωραίος.
Κόσκινο την έκανε στον Άσο. Εμπειρία, κόσκινο. Άλλο πράγμα η εμπειρία. Κόσκινο, ωραία. Καλέ, μην μου τη χαλάς. Θα βάλουμε λίγο. Ναι, κάνει και στα πλάι. Λίγο, στα πλάι, ναι. Παίρνουμε λοιπόν την γέμιση. Θα τη βάλουμε μέσα σε εκείνο το σκεύος εδώ, Θανάση. Απλά αν θα θυμάστε πως ζεσταίνω μέλι με λίγο νερό και λίγο χυμό λεμονιού, το οποίο θα μου φέρει η Ειρήνη. Λίγο χυμό από λεμόνι, Ειρηνάκη, θα μου φέρεις. Είδες τι ωραία που έγινε η κρέμα, wow! Έτοιμη για φάγωμα, είναι έτσι όπως είναι. Τρώγεται, έτσι δεν είναι. Ναι, αν εξαιρέσεις ότι το αυγό είναι ομό, τρώγεται μια χαρά. Εντάξει, δεν παθαίνουμε. Όσο το μέλι, τόσο και το νερό. Θέλω απλά να αραιώσει λίγο το μελάκι για να κάνει μαζί με το λεμόνι, σαν ζελεδάκι γίνεται αυτό. Πάμε λοιπόν. Έχουμε έτοιμη τη βάση για την τάρτα. Θα βάλουμε την ρικότα, το μείγμα της ρικότας μέσα στην τάρτα και θα ψήσουμε στους 180 βαθμούς για 50 λεπτά. Θα δείτε, θα συμβεί το εξής, θα φουσκώσει η κρέμα και θα δείτε ότι θα πάρει όγκο και θα είναι ενδεχομένως λίγο πιο ψηλή από ότι είναι το σκεύος. Μια χαρά το έχετε κάνει, όλα είναι όπως πρέπει. Όταν βγάλετε την τάρτα, αυτό θα αρχίσει μετά και θα πέφτει ο όγκος της και θα έρθει να είναι η κρέμα όσο θα είναι και το σκεύος. Λοιπόν, βάζουμε εδώ την κρέμα. Πώς και δεν πρόσεξες πόσο άφησα στο σκεύος? Μα δεν προλαβαίνω να τα βλέπω όλα. Πόσα μάτια. Άφησα αρκετό. Ένα φλιτζάνι πρέπει να άφησα, ναι. Πλάκα μου κάνεις. Σχώρα με την. Δεν μπορώ, Θανάση. Σχώρα με την, σε παρακαλώ. Δεν μπορώ, Θανάση. Είμαι σπάνταλος. Έλα εδώ, έλα εδώ, έλα εδώ. Έρχομαι, αμέσως. Τι θες να μου δώσεις, τι τίποτα, εντάξει, σπάτουλα. Ήθελα να βάλω τη σπάτουλα. Αλλά... Λοιπόν, όπως είδατε, δεν προψήνουμε τη βάση κατευθείαν. Όπως είναι, θα ψηθεί όλο μαζί σε προθερμασμένο φούρνο. Εκεί γύρω στο 40 λεπτό, αν δείτε και παίρνει πιο πολύ χρώμα από το επιθυμητό, σκεπάστε με, όχι με αλουμινόχαρτο, αλλά με αντικολλητικό χαρτί ελαφρά, γιατί ελαφρώς, γιατί υπάρχει κίνδυνος να κολλήσει και μετά να ξεκολλήσει το ολόκληρο κομμάτι. Λοιπόν, αυτό στο φούρνο και πάμε, έχω ετοιμάσει την, λοιπόν, ψήνεται, το βάζετε μετά στο ψυγείο για 2 ώρες και πάμε να πάρουμε την έτοιμη. Θανάση, η έτοιμη είναι στο τραπεζάκι, την έχουμε κρύψει ναι, εκεί την πίσω. Ναι, την βάλω στο ψυγείο, στο φούρνο αυτή. Ναι, βάλτε αυτή στο φούρνο. Λοιπόν, εδώ αυτό το μελάκι είναι έτοιμο. Θα βάλουμε και λίγο λεμόνι, έτσι ώστε να μην ζαχαρώσει αυτό. Έχω αρχίσει να τη στολίζω με το ακτινίδιο και θα το τελειώσουμε τώρα. Έλα, Θανάση, δικό σου. Εδώ έχουμε τα ακτινίδια κομμένα, θα τα καθαρίσετε τα ακτινίδια, θα τα κόψετε σε φέτες και την κάθε φέτα στο μέσον, δηλαδή θα έχετε μισοφέγγαρα. Βάζουμε και λίγο λεμόνι. Το μέλι αυτό με το λεμονάκι και το νερό, αυτό το σιρόπι, με ένα πινέλο θα το βάλουμε πάνω από τα ακτινίδια για να γυαλίσει το ακτινίδιο. Κοίταξε να δεις τώρα, την πιο μετζελοδουλειά την έχει αφήσει σε μένα. Κοίταξε εδώ. Δηλαδή, σαν να μου πέταξε ένα puzzle μπροστά, ας πούμε, με 1470 κομμάτια. Θανάση, ξέρεις τι κάναμε. Τι έκανα, κάτι το λάθος, με συγχωρείς, δεν μου. Να φύγω, μα είναι, ξέρω εγώ τι να κάνω. Ποιος φταίει, ποιος ευθύνεται, τι να κάνω. Δεν βάλαμε τη. Εντάξει, μικρό το κακό. Δεν πειράζει, το βάλουμε το από πάνω. Το ινδοκάριδο ήταν για να μπει μέσα στην κρέμα. Κυρία Μπακατσέλου, απολύεστε όπως καταλαβαίνετε. Δεν έγινε τίποτα. Άνθρωπος είστε, σας είπα και πριν, κάντε και σας μερικά λαθάκια. Δεν έγινε και τίποτα. Στολίζεις ή στολίζω, πώς Παύλο, πάει. Παύλο, πώς πάει. Δείξε με λίγο από κοντά έτσι να με καταλάβει η Χριστιανά για αυτό που λέω. Σε παρακαλώ. Ναι. Κυρία Μπακατσέλου, είστε άνθρωπος και εσείς κάντε κάποια λάθη. Τι φταίει τώρα, παιδί μου, η Χριστιανά. Να πήρε, παιδί μου, και από την ενδοκάρη, το ξεχάσαμε. Δεν είναι ότι ξεχάσαμε. Εγώ μαγειρεύω. Σαν να φτιάξαμε τσιμέντο και να ξεχάσαμε να βάλουμε ασβέστη μέσα. Δηλαδή, δεν έπρεπε να μας το πει κάποιος. Δεν είναι έτσι ακριβώς τώρα, μην υπερβάλλεις. Και εσύ, ρε παιδί μου, άσε να την πειράξουμε λίγο. Μην μπούμε κουβέντα για κανένα. Εννοείται. Τι πράγμα είναι αυτό. Εμείς τώρα αυτή την τάρτα βλέπετε ότι. Βλέπετε τι ωραία που είναι η κρέμα. Η κρέμα αυτή τη βάλαμε μετά από το ψήτη και 2 ώρες στο ψυγείο, έχει σφίξει. Βέβαια. Τρώγεται να είναι η κρέμα η όλη τάρτα κρύα και μετά το ξαναβάλλετε και με το ακτινίδιο στο ψυγείο
Από τη στιγμή που θα βάλουμε βέβαια και το λεμονάκι και το μέλι πάνω το σιροπάκι. Το κάναμε. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Ωραία, εγώ μπορώ να προτείνω τώρα κάτι. Τι θες, εγώ να βάλω τώρα κάτι. Μεταξύ μας. Άμα ρίξουμε από πάνω τώρα την καρύδα, τι έγινε. Δεν θα αλλάξει και τίποτα. Ξέρεις, γιατί πάρουμε τη γεύση δηλαδή, ούτως ή άλλως. Εδώ την έχω την καρύδα σε αυτή. Στην άλλη δεν βάλαμε. Τι λέμε. Καλά δεν το λες τόση ώρα, βρε παιδί μου. Μην το βγάζεις από το φούρνο. Γιατί. Μου είσαι τρελός. Κοκκίνησε. Άστο. Τι να κάνω. Να βοηθήσω θέλω λίγο. Μην νομίζεις, να βοηθήσω ήθελα. Λοιπόν, το καταλάβατε. Αυτή η κρέμα έχει και ινδοκάριδο. Μην μου το ξεχάσετε. Όχι ότι θα αλλάξει τίποτα. Ή αν δεν σας αρέσει το ινδοκάριδο, μπορείτε να βάλετε και λίγο αμύγδαλο ψιλοκομμένο. Και άμα δεν σας αρέσει το ακτινίδιο, μπορείτε να βάλετε φράουλες. Μπορείτε να βάλετε... Μπορούμε να βάλουμε ακόμη, όταν θα είναι έτοιμη, ψημένη και στο ψυγείο μετά κρύα, γλυκό κουταλιού. Μπορείτε να βάλουμε βύσσινο. Μπορείτε να βάλουμε κεράσι. Μπορείτε να βάλετε μια οποιαδήποτε μαρμελάδα σας αρέσει. Η βάση με τη ρικότα. Ή μπορεί να γίνει με πολλά φρούτα, μια πολύχρωμη τάρτα, με πολλά φρέσκα φρούτα πάνω. Είδατε τι ωραία που γυαλίζει με αυτό το κόλπο. Λίγο μέλι, λίγο νερό, λίγο λεμονάκι. Ωραίο είναι, θα είναι και δροσερό τώρα αυτό. Πολύ ωραίο είναι. Ωραίο γλυκάκι είναι αυτό. Και είναι και ωραίο γλυκό για το τέλος, ξέρεις, ενός δείπνου, ενός γεύματος. Είναι αυτό... πολύ συγκυρικό, κατά ψέματα. Έχει πολύ ωραία γεύση, έτσι, πολύ ελαφριά γεύση, θα είναι πολύ ωραία. Να κόψω ένα κομμάτι. Κόψε βρε την ακόψη, κόψε έτσι λίγο να γλυκαθούμε γιατί ξεχάσαμε να βάλουμε το ενδοκάριδο. Ούτε ακτινίδιο έφαγες. Εμένα μου αρέσει πολύ το ακτινίδιο. Εμένα μου κάνει αυτό το αυτή ξυνήλα στο τέλος με ανατριχιάζει. Από τα καλύτερα φρούτα. Βιταμίν C. Θα το φάω με την τάρτα μαζί. Είναι καλό, ξέρεις, είναι και πολύ καλό σε ερωτικό επίπεδο. Όπα. Σε ξυπνάει βέβαια πάρα πολύ. Το ακτινίδιο. Ναι, βέβαια. Σου είπα καημένο. Καλά, δεν το ήξερε. Α, επειδή μένα τα λέει όλα στο καφενείο ο Περπαμίτσιος, δεν καταλαβαίνει. Καθόμαστε να πιούμε καφέ και πέρα από καθόμαστε να πιούμε καφέ, ξεκινάει. Ναι. Σταύρο, έφαγες ακτινίδιο σήμερα. Πού να το βρω, ρε, το ακτινίδιο, του λέω. Α, πρέπει να τρώω ακτινίδιο, ρε. Εγώ τα καταφέρνω καλά. Πού να πάει το μυαλό σου τώρα, εσένα. Δεν πάει το μυαλό σου, κάτι κάνει. Πού. Ο Μίτσος. Τι λες, μωρέ. Ναι, είναι πολύ... Εντάξει, δεν θέλω να πω το όνομα τώρα του φαρμάκου, ρε παιδί μου, αλλά θεωρείται διεγερτικό. Βέβαια. Είδες, λοιπόν, φαντάσου να το πάρεις αυτή τη δόση σήμερα της τάρτας. Και εγώ νόμιζα ότι δεν το έκανε στοιχεία, ρε, τι είναι αυτό με το ακτινίδιο σήμερα. Α, είχα κάτι κατά νου. Είναι και μια κοινωνική προσφορά, κατάλαβες, όλο αυτό. Απέναντι στους ανθρώπους. Λες, βέβαια. Μωρέ, εγώ τώρα έχω την αγωνία μου, μη χαλάς το κομμάτι, τώρα τι λες. Ζητανάζει. Τι να μου πώς θα περνάς με τον πατάμο, μια χαρά. Κάτσε, βρε, θα σπάσω το. Δόξα του Θεώ, άπαβο αυτό το στόμα, άμα ξεκινήσει δεν σταματάει. Καλός, χρυσός, δεν μπορώ να πω. Αλλά άμα τα ανοίξεις, αλλά... δεν το πίνει με τίποτα. Κοίτα, βλέπεις τι ωραία που είναι. Κοίτα μια ωραία κρέμα που έχει, εδώ. Θες κουταλάκι να δοκιμάσει. Και γι' αυτό υπάρχουν παραγγελίες, κυρίες και κύριοι, πρέπει να ξέρετε. Είναι καταπληκτική τάρτα αυτή. Και σας λέω ότι έχετε ταυτόχρονα μία βάση για να βάλετε πάνω ό,τι φρούτο θέλετε. Τώρα θα μου πείτε γιατί Βρεντίνα έβαλε το ακτινίδιο, ως όσο δεν αρέσει το ακτινίδιο. Δοκιμάστε το όμως αυτή την τάρτα και θα με τιμηθείτε. Κορυφή. Κορυφαίος λέω.